πολλά να πει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εκτός από τους μικρούς μας φίλους, πρέπει να φροντίσουμε και το όχημά μας. Πρώτα απ' όλα, δεν ξεχνάμε να τους πάρουμε μαζί, γιατί μας κάνουν παρέα και μας προσφέρουν χαρά. Δεύτερον, πρέπει να ελέγξουμε την ασφάλεια του οχήματός μας. Πρέπει να ελέγξουμε τα ελαστικά μας, τις σωστές πιέσεις, τη φθορά και δεν ξεχνάμε ποτέ τη ρεζέρβα. Ελέγχουμε τα φρένα μας, τα τακάκια, τα υγρά φρένων, καθώς και την απόδοσή τους, αν φρενάρουν σωστά. Ελέγχουμε τη στάθμη του λαδιού και την κατάστασή του. Αυτό το κάνουμε με τον μετρητή που έχει το όχημά μας. Αν δεν γνωρίζουμε, απευθυνόμαστε σε κάποιον ειδικό ή κάποιον που γνωρίζει. Ελέγχουμε το ψυκτικό υγρό. Ελέγχουμε τη στάθμη του, αν είναι στο σωστό σημείο, και συμπληρώνουμε αν χρειαστεί. Πρέπει να προσέξουμε όμως να συμπληρώσουμε το κατάλληλο ψυκτικό υγρό. Δεν παίρνουν όλα τα αυτοκίνητα το ίδιο. Φυσικά δεν ξεχνάμε τους γυαλοκαθαριστήρες, όπως και το πλυστικό υγρό. Κοιτάμε την κατάσταση των ελαστικών των γυαλοκαθαριστήρων και τους αλλάζουμε σε ένα βενζινάδικο και κοιτάμε σίγουρα το παγουράκι του υγρού, αν είναι τρίπιο, γιατί μπορεί να συμπληρώνουμε υγρό και να αδειάζει. Βάζουμε μπροστά τον κινητήρα και ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία του κλιματιστικού. Κανείς δεν θέλει να μείνει χωρίς κλιματιστικό, ειδικά με τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Κάνουμε έλεγχο όλων των φώτων του οχήματος. Μπροστά, πίσω, φρένα, φλας, αλάρμ, αν λειτουργούν όλα. Επίσης, ρυθμίζουμε τη δέσμη των φώτων μας. Ρυθμίζουμε σύμφωνα με το βάρος και τους επιβαίνοντες που θα έχουμε στις διακοπές μας. Δεν ξεχνάμε να τσεκάρουμε το φαρμακείο μας. Αν είναι πλήρες, αν έχουμε όλα τα υλικά δηλαδή, αλλά προσέχουμε και τις ημερομηνίες λήξη. Δεν ξεχνάμε το τρίγωνο και τον πυροσβεστήρα. Επίσης, τον πυροσβεστήρα πρέπει να ελέγξουμε την ημερομηνία λήξης του, να δούμε αν είναι αναγωμωμένος. Επίσης, φροντίζουμε να μάθουμε τη λειτουργία του, γιατί σε περίπτωση ανάγκης κανείς δεν έχει το χρόνο να διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ελέγχουμε πάντα την κατάσταση της ρεζέρβας μας, αν είναι καλή ποιότητα του ελαστικού, αν είναι φουσκωμένη, γιατί πολλοί έχουμε ξεφούσκοντες ρεζέρβες, και αν έχουμε γρίλο στο αμάξι. Φυσικά, αν δεν έχουμε το χρόνο ή τις απαραίτητες γνώσεις για να κάνουμε αυτούς τους ελέγχους, απευθυνόμαστε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο που με χαρά θα μας βοηθήσει. Αυτά για να απολαύσουμε την οδήγηση και στις καλοκαιρινές μας διακοπές. Καλό καλοκαίρι!